κι αν έχουν περάσει 43 χρόνια χωρίς τον Νίκο Ξυλούρη. Η φωνή του, οι μουσικές του, η μορφή του συγκινούν και συγκλονίζουν τους απανταχού κριτικούς. Ό,τι αφούμε για τον Νίκο είναι λίγο. Ο Ξυλούρης άνοιξε δρόμους της ηθικής, της αντριοσύνης, της καλλιτεχνικής. Είναι φάρος για όλους τους κριτικούς καλλιτέχνες. Το βράδυ της Παρασκευής, στο κατάμεστο κινηματοθέατρο Αστόρια, οι συντοπίτες του απέτησαν για άλλη μια φορά φόρο τιμής στον άνθρωπο που με τη φωνή του σήκωσε την Κρήτη λίγο ψηλότερα. Είναι τιμή μας, τιμή του Νίκο που του ταψίζουν του ανθρώπου να του κάνουν τιμές, γιατί επίμεισε την Ελλάδα πολλά χρόνια, για πολλά χρόνια. Ο Νίκος Ξυλούρης ζει στο μυαλό και στην καρδιά μας. Είχα ένα προσωπικό τάμα να κάνω μια εκδήλωση για τον Νίκο Ξυλούρη, τον οποίο, όπως είπα πριν, κορυφαία προσωπικότητα καλλιτεχνική, και ο απότερος σκοπός είναι να θυμόμαστε, αν και ο Νίκος δεν ξεχνιέται ποτέ, από πού ξεκινήσαμε και πού πηγαίνουμε. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη που διοργάνωσε το Παγκρίτιο Κέντρο Πολιτισμού Ανόγια 2022 υπό την αιγίδα του Δήμου Ανογίων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης ήταν ο όμιλος της Κρήτη TV. Οι νέες γενιές, παρόλο που δεν προλάβανε τον Νίκο Ξυλούρη, τον τραγουδάνε, τον συγκοτραγουδάνε, τον ξέρουνε, είναι άνθρωπος σύμβολο για όλη την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα. Και σε αυτό το κομμάτι συμβάλλετε κι εσείς. Στο μέγιστο βαθμό.